Πίτσα με λουκάνικο φιστίκι και μοτσαρέλα. Μια διαφορετική ιταλική πίτσα. Ωραία συνταγή, διαφορετική συνταγή, ιταλική συνταγή. Ξεκινάμε όπως πάντα με το ζυμάρι. Θα χρησιμοποιήσουμε ξερή μαγιά. Μέσα στην ξερή μαγιά θα πάμε και θα βάλουμε λίγη ζάχαρη για να την ενεργοποιήσουμε αμέσως. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο χλιαρό νερό από το βραστήρα. Η ζάχαρη βοηθάει πάρα πολύ στο να ενεργοποιηθεί η μαγιά αμέσως, ανακάτεμα. Για να λιώσει η μαγιά, να λιώσει και η ζάχαρη. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη. Παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε μέσα το αλεύρι. Αφήνουμε λίγο αλεύρι για την πίτσα μας, το τελείωμα. Μέσα στο αλεύρι θα πάμε και θα βάλουμε λίγο αλάτι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Και θα ρίξουμε μέσα τη μαγιά και τη ζάχαρη. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο ζύμωμα με τα δάχτυλά μας, απαλές κινήσεις. Φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο μπαλάκι, το σκεπάζουμε με μία πετσέτα και το αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 2 ώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η θερμοκρασία δωματίου να είναι γύρω στους 18 με 19 βαθμούς. Όσον ώρα περιμένουμε το ζυμάρι να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου, θα πάμε και θα φτιάξουμε μια πολύ ελαφριά σάλτσα. Ουσιαστικά παίρνουμε ντοματίνια, βελανίδια, πάρα πολύ γλυκά, υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα. Φροντίζουμε να διαλέξουμε τα πιο μαλακά από αυτά και θα τα χτυπήσουμε σε ένα μπλέντερ. Οπότε σε ένα δοχείο ρίχνουμε μέσα τα ντοματίνια. Βάζουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θέλουμε η σάλτσα μας να είναι διακριτική και αρωματική. Χτυπάμε τα ντοματίνια μας και αυτή είναι η σάλτσα. Στη συνέχεια θα πάμε και θα βάλουμε τη γέμιση της πίτσας. Θα χρησιμοποιήσουμε ωραία κομμάτια από κόκκινο κρεμμύδι μαζί με χοντροκομμένα κομμάτια από μανιτάρια. Έχω χρησιμοποιήσει ένα ωραίο καφέ μανιτάρι, το οποίο είναι αρωματικό. Αυτά θα τα περάσω λίγο με ελαιόλαδο από ένα τηγάνι. Ρίχνουμε μέσα πρώτα το κόκκινο κρεμμύδι, το οποίο το σπάμε, στη συνέχεια τα μανιτάρια. Τα αφήνουμε να σοταριστούν, δεν θέλουμε να μαλακώσουν πάρα πολύ. Θέλουν να κρατήσουν την τραγανότητά τους, γιατί μην ξεχνάτε θα ψήσουμε την πίτσα και στο φούρνο. Και στη συνέχεια θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λουκάνικα μουτεβελής με φιστίκι Αιγίνης. Έχει εκλεκτά κομμάτια από 100% χοιρινό κρέας, έχει ελληνικά φιστίκια Αιγίνης. Έχει αρωματικά βότανα και μπαχαρικά, είναι το συστατικό που θα απογειώσει τη γεύση στην πίτσα μας. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Ελαφρύ σοτάρισμα. Καθόλου αλάτι εδώ, έχουμε αλατίσει τη ζύμη. Θα βάλουμε τυρί το οποίο έχει αλάτι, οπότε δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι στη γέμιση. Και όσο η γέμισή μας ψήνεται, πάμε να ανοίξουμε την πίτσα. Φρέσκια σάλτσα ντομάτας στο κέντρο. Βγάζει πάρα πολύ ωραίο άρωμα από την ντομάτα και από το ελαιόλαδο. Θα βάλουμε από πάνω τα ωραία καραμελωμένα κρεμμύδια μαζί με το λουκάνικο, με το φιστίκι Αιγίνης και τα μανιτάρια. Θα τα απλώσουμε παντού.
μια ωραία πληθωρική και τελείως διαφορετική γέννηση από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Ωραία τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Παίρνουμε φρέσκια μοτσαρέλα και την κόβουμε σε κομμάτια και τη βάζουμε και αυτή να πάει παντού, να απλωθεί παντού. Και από πάνω για το τελείωμα θα βάλουμε λίγο ωραίο πέστο που έχουμε κάνει με φιστίκι αντί για κουκουνάρι. Και θα τυλίξουμε την πίτσα μας στο σχήμα που θέλουμε εμείς. Απλώνουμε τη γέμιση να πάει παντού και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Τι ωραία χρώματα, τι ωραίο ψήσιμο. Έχει ψηθεί η κρούστα, έχει φουσκώσει. Η γέμιση έχει απογειώσει την πίτσα. Φοβερά αρώματα και πάρα πολύ ωραία χρώματα. Την κόβουμε με μία ρόδα. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει την τέλεια ιταλική συνταγή, με λίγες νότες βέβαια, από την δική μας Αίγινα.